Κύριε Σενετάκη, ένα ερώτημα το οποίο έρχεται από άλλη πλευρά και είναι εκτός του χώρου της υγείας. Έρχεται από την πλευρά του Αρικαλοχωρίου, Δήμος Μηνώα Πεδιάδος, αναφορικά με τους χειρισμούς της πολιτείας ότι έχει να κάνει με την βοήθεια αρρωγή προς τους σεισμόπληκτους. Φαντάζομαι ότι επισκέπτεστε την περιοχή, φαντάζομαι ότι έχετε τις επαφές σας, φαντάζομαι ούτως ή άλλως κριτικός βουλευτής είστε, Ηρακλειώτης βουλευτής είστε, ότι ξέρετε, οι άνθρωποι λένε, κοιτάξτε να δείτε, εμείς περιμέναμε από την πολιτεία μια πολύ μεγαλύτερη βοήθεια, το να έρχονται κυβερνητικά κλιμάκια απλά για να έρχονται στην περιοχή, αλλά στην ουσία τα προβλήματά μας αυτή την ώρα να μην έχουν λυθεί, διότι δεν έχει προχωρήσει ο βηματισμός με τις αποζημιώσεις, με τις αυτοψίες, με τους ελέγχους οι οποίοι εκκρεμούν, πάνω από 1.200 είναι οι έλεγχοι, πρωτοβάθμιοι έλεγχοι που θα πρέπει να γίνουν, με τη σύσταση των γραφείων, με τη γραφειοκρατία. Περιμέναμε ότι τα πράγματα θα ήταν ευκολότερα. Γιατί δεν φωνάζουν οι βουλευτές έτσι ώστε και δύο κυβερνητικοί βουλευτές έτσι ώστε να ανακουφιστούμε περισσότερο? Τι τους απαντάτε? Οι βουλευτές δεν είναι, τουλάχιστον εγώ δεν εκλαμβάνω τη θέση μου, θέση η οποία είναι να φωνάζει, είναι να παράγει δουλειά και να βγαίνει έργο. Μα με αυτή την έννοια το λένε οι άνθρωποι. Είναι τρόπος του Ρέγγιν το να φωνάζει, να πιέζει. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω πώς το λέτε. Από την άλλη, από την πρώτη μέρα της καταστροφής, του σεισμού, του καταστροφικού σεισμού, ήμασταν εκεί για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν και να ξεκινήσει η διαδικασία η οποία θα μπορέσει να φέρει το Αρκαλοχώρι και τις γύρω περιοχές και το Δήμο, το Δήμο ολόκληρο και τους όμορους Δήμους που έχουν πραγματικά πληγεί από αυτή την καταστροφή άμεσα στην καθημερινότητά τους. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι σε τέτοιου είδους καταστροφές υπάρχουν οι άμεσες λύσεις οι οποίες θα δώσουν στέγαση και τροφή στους πολίτες και από εκεί και πέρα ξεκινάει η μεγάλη διαδικασία της ανοικοδόμησης της περιοχής, η οποία αυτή αναγκαστικά χρειάζεται χρόνο. Τα άμεσα λοιπόν γίνανε πραγματικά σε χρόνο μηδέν για τη λειτουργία του ελληνικού κράτους και αυτό οφείλεται στην πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, την πλατφόρμα της αρρωγής, με αποτέλεσμα την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Έκλεισε πολύ πολύ γρήγορα. Έκλεισε πολύ πολύ γρήγορα και δεν ξέρει κανείς πότε θα ξανανοίξει. Θα σας πω και για το πότε θα ανοίξει. Δεν έκλεισε πολύ γρήγορα. Έκλεισε διότι έκλεισε 15 Νοεμβρίου, δύο μήνες περίπου μετά, και αφού είχαν ολοκληρωθεί και οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι οι περισσότεροι στο επίκεντρο του σεισμού, με αποτέλεσμα σας έλεγα την πρώτη κιόλας εβδομάδα μετά το σεισμό να αρχίζουν να πιστώνονται χρήματα σε λογαριασμούς ανθρώπων οι οποίοι τα χρειάζονταν για να μπορέσουν να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους και να καλύψουν το κενό αυτό που θα δημιουργηθεί. Εδώ πρέπει να πω ότι είναι μια νέα λειτουργία του κράτους την οποία όλοι πρέπει να τη σεβαστούμε, όπου το κράτος έρχεται και εμπιστεύεται τον πολίτη χωρίς πολλά χαρτιά, χωρίς πολλά δικαιολογητικά. Αυτή τη στιγμή το κράτος μέσα σε μια εβδομάδα άρχισε να καταβάλει αποζημιώσεις, τις προκαταβολές κυρίως, για τα σπίτια των ανθρώπων τα οποία χάθηκαν. Σε δεύτερο επίπεδο τα σχολεία. Είχαμε αμέσως την πρώτη εβδομάδα από τις κτηριακές υποδομές φτάσανε οι οικίσκοι έτσι ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν άμεσα τα σχολεία, γιατί όπως λέμε και στην πανδημία... Δεν ήταν και τόσο άμεσα τώρα. Κυρία Δουλγεράκη, μιλάμε για επενδύσεις και υποδομές που πρέπει να φτιαχτούν από το μηδέν. Αν εσείς τη μια εβδομάδα που λειτουργεί ένα σχολείο μετά την ζημιά, και όχι όλα, μιλάω για ένα, και μέσα σε δύο εβδομάδες και σε τρεις εβδομάδες θεωρείτε ότι δεν είναι άμεσο, εάν ανατρέξετε σε στατιστικά στοιχεία του πώς έχει λειτουργήσει το κράτος στο παρελθόν, θα καταλάβετε ότι είναι πραγματικά άμεσο. Και αυτό θα το καταλάβουν και οι πολίτες βλέποντας την εξέλιξη των εργασιών. Και μετά έχουμε και τους οικίσκους για την στέγαση, οι οποίοι στο σύνολό τους, πλην κάποιων εξαιρέσεων, έχουν φτάσει
στις υποδομές, οι οποίες πολύ γρήγορα έγιναν από τους Δήμους, για να μπορέσουν να στεγαστούν οι κάτοικοι οι οποίοι μέχρι τότε φιλοξενούντουσαν σε ξενοδοχεία. Η λειτουργία του κράτους υπήρξε υποδειγματική, η καταστροφή όμως είναι καταστροφή. Δεν είναι περιπτώσεις όπου μπορεί κανείς να είναι χαρούμενος όσο καλά και αν τα πάει. Είναι περιπτώσεις οι οποίες καλύπτεις τους πολίτες και δουλεύεις για το επόμενο βήμα που είναι η ανοικοδόμηση περιοχής. Εκεί τώρα υπάρχει η μεγάλη διαδικασία της ανοικοδόμησης. Πάμε λοιπόν να πούμε τώρα για το άλλο κομμάτι, τα μακροχρόνια θέματα. Εκεί θα έχουμε πώς θα ανοικοδομηθεί, πώς οι άνθρωποι θα φτιάξουν τα σπίτια τους. Όντως εδώ υπάρχει μια διαδικασία η οποία παίρνει χρόνο και την οποία πιστεύουμε και εμείς ότι πρέπει να την αλλάξουμε ώστε να παίρνει λιγότερο χρόνο. Διότι κανείς πολίτης από αυτούς που έχει πάρει την προκαταβολή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξεκινήσει να χτίζει το σπίτι του προκειμένου να μπει μέσα. Γιατί αν δεν πάρει την άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του υποδομών δεν θα μπορέσει να αποζημιωθεί. Εδώ λοιπόν παρεμβαίνουμε και έχουμε εισηγηθεί και αλλαγή του νόμου αυτή τη στιγμή ώστε τα πράγματα να γίνουν πολύ πιο γρήγορα και εδώ από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Σε άλλες περιπτώσεις καταστροφών τα χρήματα αυτά και οι πολίτες μπορούν να μπουν στα σπίτια τους μετά από 4-5 χρόνια. Εμείς αυτό θέλουμε να τα αλλάξουμε, βλέποντας, γνωρίζοντας και έχοντας εξελίξει το κράτος, αυτά τα πράγματα να μπορούν να γίνουν πολύ πιο γρήγορα και από φέτος οι πολίτες να μπορέσουν να πάρουν την απαιτούμενη άδεια και να μπορέσουν να κάνουν τις κατασκευές με τα χρήματα που θα τους δώσει το κράτος, ώστε να μπορέσουν να φύγουν από τους οικίσκους και να μπουν στα σπίτια τους. Εν τω μεταξύ, ισχύει η αρρωγή του κράτους, ισχύουν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το κράτος για τη σύντηση και για την. Για τα σπίτια τα οποία παρέχει για να μένουν οι οικογένειες. Ποια σύντηση εννοείται, γιατί έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αργαλοχωρίου ιδιώτης έχει τη σύντηση των ανθρώπων. Ο ιδιώτης μέχρι τον Απρίλιο προσφέρθηκε να παρέχει κάνει μια δωρεά για τη σύντηση στο Δήμο Αργαλοχωρίου. Στους γύρω δήμους κάνουν οι ίδιοι δήμοι τη σύντηση με χρήματα τα οποία παίρνουν από το εσωτερικό. Μακάρι να είχαμε και άλλες δωρεές και να μπορέσουμε να ανακουφιστεί το κράτος από όσο μπορεί να αλαφρύνει τον προϋπολογισμό. Μα διότι καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι έκτακτα. Το κράτος αυτή τη στιγμή σε προκαταβολές έχει δώσει στην περιοχή 40 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάω για την αρρωγή. Λοιπόν, υπάρχει το κράτος, είναι εκεί καθημερινά και βεβαίως οποιαδήποτε συνδρομή ιδιώτη καταλαβαίνετε ότι είναι μια ανακούφιση και είναι απολύτως δεκτή για τη λειτουργία του κράτους και τη λειτουργία της κοινωνίας. Μα μέχρι προχθές για τους οικίσκους δεν είχαν να πληρώσουν το ρεύμα, δεν είχαν τις υποδομές για να μπορούν να μένουν μέσα οι άνθρωποι και έπρεπε να έχουν επιπλέον χρήματα. Το ξέρετε. Συγγνώμη. Ωραία. Οποιοδήποτε δεν μπορούσε το θέμα κράτος να παρέμβει. Λέτε ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να απαλείψουμε ακόμα και αυτή τη γραφειοκρατία. Μα δεν είναι αριανό φαινόμενο. Πώς γίνεται αυτό? Κύριε Δουλγεράκη, οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει, φτιάχνεται ένας οικισμός από την αρχή. Καταλαβαίνετε ότι θέματα θα υπάρξουν. Θα κρατήσω αυτό που είπατε. Σας είπα και πριν, το θέμα είναι πώς το βλέπει κανείς. Βρίσκουμε το πρόβλημα και πάμε να το λύσουμε. Αυτό που είπατε. Ή μένουμε στο πρόβλημα και με μεμψιμηρούμε. Όχι, εμείς θα κάνουμε, κρατήσω αυτό που είπατε το πρώτο, πριν από λίγο. Βλέπουμε το πρόβλημα, το λύνουμε. Προφανώς, σας είπα και πριν, δεν είναι καταστάσεις στις οποίες ο άνθρωπος και το σπίτι του να του δώσει λεφτά να φτιάξει μπαίνει σε μια τρομερή ταλαιπωρία. Βλέπουμε το πρόβλημα. Δεν μπορεί κανείς να είναι ευτυχισμένος όταν αντιμετωπίζουμε μια καταστροφή, ούτε μπορεί κανείς να πανηγυρίζει όταν η καταστροφή την θέλετε να μου αλλά πείτε. Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι αυτή τη στιγμή το κράτος υπάρχει και λειτουργεί. Αλλά ακούστε με όμως, γιατί λέτε βλέπουμε το πρόβλημα και το λύνουμε, αλλά το λέτε εσείς. Δεν το λένε όλοι οι υπόλοιποι κυβερνητικοί παράγοντες. Ας πούμε τα υπομνήματα, ας πούμε τα αιτήματα προς τα αρμόδια υπουργεία,
άμεσα παραλαμβάνονται, ναι μεν, αλλά δεν επιλύονται άμεσα και δεν δουλεύονται άμεσα. Δείτε πόσες φορές ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων η Ελπίδα έχει αποστείλει υπομνήματα. Δείτε πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει είτε από τους κυρίους Κοκοσάλη ή Φραγκάκη. Δεν ακούμε αυτά τα οποία λένε ότι ξέρετε, εμείς καταθέτουμε τις προτάσεις μας, αλλά δεν έχουμε απαντήσεις. Βάσει αυτού που εσείς είπατε, το βλέπουμε και το λύνουμε. Αυτή είναι η αμεσότητα που λένε οι άνθρωποι ότι λείπει αυτή την ώρα. Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό. Θα σας πω ότι προφανώς υπάρχουν προβλήματα, αλλά προφανώς και πάρα πολλά προβλήματα έχουν λυθεί. Μάλιστα. Κύριε Σενετάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά να είστε. Καλά, καλημέρα.